Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που προέκυψε με αντίδραση, μας έγινε γνωστό μετά και από ψήφισμα των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης για τις αυξήσεις και τη νέα τιμολόγηση του νερού. Λεπτομέρειες θα μας δώσει από την αίθουσα σύνταξης ο Βαγγέλης Χριστόδουλος, ο καλός συνάδελφος. Βαγγέλη. Από 50 κοινότητες διαθέτει Κώστα, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Κοζάνης. Οι πρόεδροι όλων των κοινοτήτων συνυπογράφουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας που προανέφερες και το οποίο έχει να κάνει με τις αλλαγές στην τιμολόγηση της ΔΕΙΑΚ. Υπενθυμίζω ότι το ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, προώθησε μία πρόταση, την υπερψήφισε μετά από συζήτηση στην τελευταία συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Μεταξύ άλλων, η απόφαση αυτή περιλαμβάνει την κατάργηση του 80% του ειδικού τέλους επί του νερού, αλλά και την αύξηση των τιμών επί της αξίας του νερού σε ποσοστό άνω του 6% για τις κοινότητες. Οι πρώτοι κοινοτήτων υποστηρίζουν ότι με την αύξηση αυτή στην ουσία είναι προσχηματική η περικοπή του ειδικού τέλους, άρα όχι μόνο θα δουν μείωση, αλλά θα δουν αύξηση του λογαριασμού τους οι πολίτες. Υποστηρίζουν ότι αποδέχονται την θέση της ΔΕΙΑΚ, ότι δυστυχώς η επιχείρηση είναι ελληματική και πρέπει να βρει τρόπο αύξηση των κερδών της, αλλά διαφωνούν στο ότι πρέπει να υπομισθούν αυτό το κόστος, αυτό το βάρος οι κάτοικοι των κοινοτήτων των χωριών. Ζητούν λοιπόν από την επιχείρηση και κυρίως από τη Δημοτική Αρχή να ξαναδεί το θέμα αυτό, να προχωρήσει σε αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΙΑΚ και να βρει άλλον τρόπο να συμμαζέψει τα οικονομικά της επιχείρησης. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι και σήμερα το αν θα έχουμε κάποιο είδους κινητοποίηση πέρα από τη σημερινή γνωστοποίηση του Συνόδου Δημαρτυρίας. Υπενθυμίζω ότι οι πρώτοι κοινοτήτων εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής είχαν πάρει το λόγο στην τελευταία συνεδρία που το θέμα μπήκε προς συζήτηση και εξέφρασαν τη διαφωνία τους. Δεν εισακούστηκε βάσει τη απόφαση αυτή του η θέση. Το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα θα εξαρτηθεί και από το αν θα έχουν τη στήριξη των κατοίκων. Αυτό που μου είπαν οι πρόεδροι σήμερα είναι ότι γενικά υπάρχει μια έντονη δυσφορία σε όλες τις κοινότητες, με τους κατοίκους να αναμένουν από τον επόμενο κλώσμα λογαριασμό σημαντικές αυξήσεις στις τιμές. Έχουμε ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε. Πάμε να το δούμε λοιπόν για τις αυξήσεις και την αντίδραση των τοπικών κοινοτήτων. Συνυπογράφεται ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας όλοι οι πρόεδροι κοινοτήτων της Κοζάνης και το οποίο έχει να κάνει με τις αυξήσεις τιμολόγια της ΔΕΙΑΚ. Είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων των προηγούμενων ημερών και από το ΔΣ της ΔΕΙΑΚ αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Για ποιο λόγο διαμαρτύρεστε? Ο λόγος είναι προφανής. Όπως προείπατε, εναντιονόμαστε όλοι οι πρόεδροι και οι 52 στον αριθμό. Με την προσχηματική καταρχήν κατάργηση του ειδικού τέλους 80% και με την ενσωμάτωσή του στη τιμή του νερού, που κάτι τέτοιο θα σημαίνει μια επιπλέον προσάυξη της τάξης του 10, κάτι για τα χωριά και 6,79% για την πόλη της Κοζάνης. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, το νερό είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο καλείται η ΔΕΙΑΚ να φροντίσει, ώστε να παρέχεται οικονομικά προσιτό. Σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λογίζεται ως ένα εμπόρευμα και να χρεώνεται λογιστικά. Mm-hmm. Σαφώς και κατανοούμε το γεγονός ότι η εκμετάλλευση ίδρυσης αποχέτευσης είναι ελλειμματική, γιατί αυτή είναι η επιχειρηματολογία της ΔΕΙΑΚ όσον αφορά τις αυξήσεις και ότι η πλεονασματική λειτουργία της τηλεθέρμανσης είναι παρελθόν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να στρεφόμαστε σε τέτοιες λύσεις, αλλά αντίθετα θα πρέπει να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης μέσα από άλλους δρόμους, όπως για παράδειγμα χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Γιατί, όπως είναι γνωστό, όμοροι δήμοι προχώρησαν σε τέτοιου είδους ενέργειες και χωρίς καμία επιβάρυνση των πολιτών κατάφεραν να εξοικονομήσουν κονδύλια προκειμένου να λύσουν τα προβλήματα της επιχείρησής τους. Μάλιστα, διαβάζω την ανακοίνωση ότι προτείνετε κάποια αντίμετρα, κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις από πλευράς Δήμου για να μην έχουμε τις αυξήσεις αυτές, έτσι? Ναι, εννοείται. Προτείνουμε, όπως είπα και πριν, εξοικονόμηση κονδυλίων από διάφορα ταμεία, εξυγχρονισμό και βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολούθησης του δεκτύου για το νερό που προφανώς χάνεται,
Και πάνω απ' όλα ίστραξη με ευνοϊκές βέβαια για τους οφειλέτες ρυθμίσεις των ανεξόφλητων λογαριασμών, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, αφού όπως ξέρουμε ανέρχονται στα 27 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τώρα είχατε την ευκαιρία, οι πρόεδροι, να συνομιλήσετε με εκπροσώπους, με τη Δημοτική Αρχή επί του θέματος αυτού, είτε πριν είτε μετά από την απόφαση. Τι σας είπαν? Κοιτάξτε, το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο λίγες εβδομάδες πιο πριν. Όσοι πρόεδροι παρευρισκόμασταν εκεί, είπαμε την γνώμη μας, ξέρουν ποια είναι η θέση μας. Στο παρελθόν τοποθετηθήκαμε ήδη για τις ενδεχόμενες τότε αυξήσεις, ναι. Και τώρα αυτό είναι γεγονός. Και με τη σύμφωνη γνώμη όλων είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε παραπέρα και να κάνουμε ό,τι πραγματικά μπορούμε για να το σταματήσουμε.